Λοιπόν, ναι. Θέλω. Ναι, ναι. Το συζητάμε πάνω γιατί ήμασταν από το 16. Λοιπόν, έχω άποψη πάνω σε αυτό. Γιατί βέβαια. Και εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια εκπομπές με πολύ τηλεμάρκετινγκ. Αρχικά η Σταματίνα δεν το είπε άσχημα. Πολύ σωστά. Είπε πάνω στην τοποθέτηση της Νικολέτας ότι θα έκανα. Δείχνοντας ότι εκτιμά και την Νικολέτα στο μυαλό τη. Ξέρεις που πήγαινε. Ναι, δεν το είπε αρνητικά. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο για το τι παίρνει στην πρόταση, γιατί μπορεί να έχει οικονομική ανάγκη και χιλιάδιο. Αλλά είπε πάνω στην. Ουσιαστικά τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό που είναι η Νικολέτα. Τι γίνεται τώρα. Ίσως η Νικολέτα να μην ήταν πολύ ψηλιασμένη. Στο Open και αυτές οι εκπομπές που έχουν τοποθετήσεις, από την αρχή γνωρίζεις ότι αυτή η εκπομπή θα έχει αρκετό τηλεμάρκετινγκ. Εμείς ξεκινήσαμε στο Ε. Η εκπομπή είχε άπειρο τηλεμάρκετινγκ. Δεν προσπαθήσαμε ποτέ με το Θέμη να το μειώσουμε. Ποτέ, γιατί δεν γινότανε. Ήταν συμφωνία. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε όμως. Με συγχωρείτε. Να εμπλουτίσουμε τη θεματολογία. Και ακόμα και το τηλεμάρκετινγκ να το κάνουμε. Θεματολογία τη εκπομπή και πιο ενδιαφέρον. Θυμάμαι, ρε Θέμη, ακόμα και το πιο απλό, τις παντόφλες που διαφημίζαμε, το βρίσκαμε ένα κόνσεπτ, πώς θα τις κάνεις ωραία, να φανεί λίγο έτσι, ποιος, από τον μπαμπού της κρέμας. Από τίποτα να βρεις κάτι. Από τα μαξιλάρια, έτσι. Λίγο να γίνει πιο ενδιαφέρον και να έχουμε πλούσια θεματολογία. Αν όμως η Νικολέτα έχει φτάσει σε ένα σημείο πετυχημένο, μιλώντας στο κανάλι και έλεγε, σας παρακαλώ πολύ, μειώστε μου, γιατί το κανάλι θα άκουγε αυτό που έλεγε. Αν όμως τα νούμερα ήταν μόνο. Μονοψήφια και πολύ χαμηλά, το κανάλι σου λέει θέλω μόνο τα έσοδα γι' αυτό. Ακριβώς. Οπότε η αλήθεια είναι κάπου λίγο στη μέση. Αυτό ήθελα να πω. Και ταυτόχρονα, να πω κάτι στην Νικολέτα, επειδή το έχω κάνει και εγώ τηλεμάρκετινγκ και μάλιστα το αγαπώ το τηλεμάρκετινγκ. Εγώ βλέπω και τηλεμάρκετινγκ, θέλω να σου πω. Το καπουτζίδι, κολλάω. Πάντα μετά από μια. Πια στον Α δεν έχουμε τέτοια πράγματα, ευτυχώς, γιατί και εγώ έχω περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Εμπορικές τοποθετήσεις υπάρχουν. Άλλο το τηλεμάρκετινγκ και άλλο εμπορική τοποθέτηση εννοείται. Αλλά όταν διαφημίσει ένα προϊόν τηλεμάρκετινγκ, μετά ακριβώς η διαφήμιση είναι του ίδιου προϊόντος. Αυτό το ξέρεις. Δεν είναι. Είναι γνωστό. Αυτό που είπε όμως η Νικολέτα πριν είναι ότι ξαφνικά είδε να είναι πάρα πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια η διαφήμιση που ακολουθούσε τη εμπορική τοποθέτηση τηλεμάρκετινγκ στην εκπομπή. Δεν φταίει η Νικολέτα. Είπε ποιο ήταν συντάξει, ποιο ήταν υπεύθυνο τη εκπομπή. Κάποιο έπρεπε να ενημερώσει την Νικολέτα. Και αυτό έπρεπε να πατήσει πόδι. Έτσι ακριβώς και να τη δείξει ακριβώς πώς ήταν η σκαλέτα αυτή τη εκπομπή. Ήταν η χρόνη, παιδιά. Η γραμμή τη εκπομπή. Καλά, εδώ που τα λέμε όταν κάνει μια συμφωνία με ένα κανάλι δεν κάθεσαι να πει και τη σκαλέτα ακριβώς. Δηλαδή λε κάτι. Εξαρτάται το επίπεδο του παρουσιαστή. Οκ. Η Νικολέτα δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία. Δεν ήταν από μια πετυχημένη εκπομπή, ρε παιδί μου, την πήρανε. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Αλλά καλό παιδί. Και πολύ καλό παιδί. Οπότε εντάξει, τώρα θα το δούμε. Μα όμως γενικά οι εκπομπές.